Χαιρετίζουμε και εμείς τη σημερινή σύσκεψη. Να πούμε ότι σαν Ομοσπονδία Γονέων Περιφέρειας Αττικής συμμετείχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα στη σύσκεψη σωματείων σε σχέση με τις αποφάσεις και πώς θα προχωρήσουμε για την απεργία 6 Απρίλη. Να πούμε όμως, συνάδελφοι, και εσείς το γνωρίζετε καλύτερα, ότι εμείς σαν γονείς βιώνουμε πρωτόγνωρες καταστάσεις και πολύ περισσότερο οι γονείς και των παιδιών που έχουν αμαία, αλλά και των παιδιών που έχουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Τα τελευταία 2 χρόνια λοιπόν έχουμε βιώσει πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις που σήμερα καθορίζονται ακόμα πιο ιδιαίτερα και πιο οξυμένες σε σχέση και με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Βλέπουμε ουσιαστικά δηλαδή να δίνουν λεφτά με τη σέσουλα, με την κάνουλα στην πολεμική μηχανή και με το σταγονόμετρο όλα τα προηγούμενα χρόνια για την παιδεία και την υγεία των παιδιών μας. Ουσιαστικά διαπιστώνουμε καθημερινά ότι και εμείς μέσω των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων ότι πρέπει να παλέψουμε σκληρά για τη μόρφωση και την υγεία που έχουν ανάγκη τα παιδιά μας τον 21ο αιώνα. Και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι για τις οικογένειες με παιδιά αμαία και μαθησιακές δυσκολίες η κατάσταση είναι ακόμα πιο έντονη, έχει φτάσει στο κόκκινο. Πολύ περισσότερο με την ακρίβεια, με την ΔΕΗ που αυξάνεται, με το φυσικό αέριο, με τη βενζίνη που έχει φτάσει στα ύψη και αυτή τη στιγμή καταλαβαίνουμε ότι η μετακίνηση πολύ περισσότερο για οικογένειες που έχουν αμαία δυσκολεύει ακόμα πιο πολύ. Οπότε λοιπόν εμείς με τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων προσπαθούμε να εδραιώσουμε ένα ακόμα πιο διεκδικητικό κίνημα, έτσι όπως το κουβεντιάζουμε και τα βάλλοντα ζητήματα και οι συνάδελφοι πιο πριν, να εστιάσω όμως σε 2-3 ζητήματα που νομίζουμε ότι είναι πολύ καθοριστικά για τα παιδιά και τον αμαία, το είπε και πριν ο συνάδελφος, αλλά και για τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Είναι το ζήτημα της παράλληλης στήριξης. Ακόμα και τώρα δηλαδή υπάρχουν τεράστια κενά και με ευθύνη της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας που δεν δίνει μαζικούς διορισμούς παράλληλης στήριξης και δεν προχωράει γρήγορα τα αιτήματα των μαθητών. Έχουμε τεράστιο ζήτημα και είναι από τα πρώτα αιτήματα εδώ πέρα όλων των παραβρισκόμενο σε σχέση με σχολικούς νοσηλευτές. Είναι ανάγκη σήμερα τον 21ο αιώνα να υπάρχει σχολικός νοσηλευτής σε κάθε σχολική μονάδα, ειδικά σε σχολικές μονάδες, φίλοι και φίλες, που είναι ουσιαστικά μικρά χωριά και καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Βιώνουμε τραγικές καταστάσεις, απαράδεικτες καταστάσεις, όταν γονείς ζητάνε σχολικό νοσηλευτή έτοιμα, γιατί ακριβώς το έχει ανάγκη το παιδί τους με το ειδικό πρόβλημα υγείας που έχει και παράλληλα το ίδιο παιδί έχει ανάγκη για παράλληλη στήριξη και αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση βάζει στην ατομική ευθύνη του κάθε γονιού να διαλέξει ή παράλληλη στήριξη ή σχολικό νοσηλευτή, φίλοι και φίλες. Απαράδεκτες καταστάσεις. Για να μην πω για τις δομές, έτσι όπως τα είπαν και οι συνάδελφοι πριν, και στα ειδικά σχολεία, αλλά και γενικότερα το ζήτημα της σχολικής στέγης. Να μην πούμε για τα κεδασί που αυτή τη στιγμή είναι σε μια άθλια κατάσταση. Δεν έχουν ούτε χώρο να συστεγαστούν με τεράστια αιτήματα και ζητήματα που πρέπει να καλύψουν για μας τους εργαζόμενους γονείς και γενικότερα τους γονείς. Για να μην πούμε για τις ειδικές συνθήκες με τον ένα χρόνο κλειστά σχολεία για παιδιά των αμαία, με τεράστιο πλήγμα στην ψυχολογία τους, στην ψυχοσύνθεσή τους, αλλά και τα μαθησιακά κενά που αντιμετωπίσανε. Για αυτά όλα και για άλλα πολλά ακόμα είμαστε εδώ. Συμπορευόμαστε μαζί σας και παλεύουμε για το δικαίωμα που έχουν όλα τα παιδιά στη μόρφωση και στην υγεία, πολύ περισσότερο τα παιδιά των αμαία, τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Θα είμαστε μαζί, θα συμπορευτούμε και σε ό,τι αποφάσεις πάρουμε θα συμμετέχουμε. Ευχαριστώ.